Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ καρπιθάς ημών. Επήγαμε πάλι σε μια εκκλησία του δάσους και εκεί πέρα ήμασταν εκτής μας και έψαλα και άμα τους ρωτήσεις θα σου πούνε ότι τέτοια φωνή δεν έχουν ακούσει ποτέ. Είναι έπαινο σε αυτά που λέω για τον εαυτό μου, αλλά γίνεται ο άνθρωπος αλλιώτικος και μιλάει και ψάλλει αλλιώτικα. Ακούει τη φωνή του και όλα και τέρπεται η ψυχή του, αλλά εδώ είχαμε ένα γεγονός τέτοιο που τα κορίτσια πήγαμε σε μια εκκλησία της Αγίας Τριάδος, σταθήκαμε και εγώ είδα την εκκλησία, τη ζωή της εκκλησίας, τις λειτουργίες που είχαν γίνει εκεί και άρχισα να ψάλλω. Τα κορίτσια ακούσανε αυτή τη φωνή και αμέσως η Παναγιώτα έβγαλε ένα μαγνητόφωνο για να πάρει τη φωνή. Και τότε δηλαδή έτσι η χάρις με έκανε να κάνω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα εκείνα που έψαλα να τα άκουγα. Αλλά εγώ θυμούμαι αυτό που έπαθα αυτό το πράγμα. Και αυτό το έχω πάθει πολλές φορές στο Άγιον Όρος. Όταν ήμουν μόνος το επάθαινα αυτό. Άλλαζε η φωνή μου, άλλαζανε όλα. Καταλάβατε. Θα το είδανε τα κορίτσια αυτό. Να σας πω πώς έγινα μοναχός. Πολύ δύσκολο είναι, γιατί πολλούς πειρασμούς και πολλούς αγώνας έκανα για να φύγω για το Άγιον Όρος. Είναι πολλά, δεν μπορώ να τα θυμηθώ όλα. Πώς μου ήρθε να πάω να γίνω ερημίτης. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι μία φορά εκεί που ήμουνα στο μπακάλικο, εργαζόμουν μικρός σε ένα μπακάλικο. Εκεί είχαν έρθει δύο γέροι και τους έβαλα, μου ζήτησαν κρασί, τους έβαλα κρασί και μεζέ και τρώγανε. Και ένας από τους γέρους λέγει, «Αχ, μωρέ, που να δεις το κρασί που ήπια στα Άγιον Όρος». Του λέει, «Έχεις πάει στα Άγιον Όρος?» Έχω πάει στα Άγιον Όρος. Έφυγα μια φορά από την πατρίδα μου, από τη Μυτιλήνη, από την Καλονή και πήγα στο Άγιον Όρος. Να δείτε ένα κρασί που έχουνε, μονοξυλίτικο το λένε, και πολύ ωραίο κρασί. Του λέει, «Μα πώς πήγες?» Να, του διηγήθηκε πώς επήγε. Εγώ άκουγα τη διήγηση, άκουγα που του λέγε τι ωραία που είναι εκεί. Εκεί πέρα είναι ασκητέ, ερημίτε που αγωνίζονται μέσα στην έρημο με νηστείες, με κακουχίες. Δηλαδή είναι άγιοι άνθρωποι και πολύ ευχαριστήθηκα εκεί πέρα. Άγιοι άνθρωποι, τα θυμάμαι πάντοτε και λυπάμαι πως δεν έμεινα εκεί πέρα να μην πέσω εδώ στον κόσμο, να βασανιστώ τόσο πολύ με οικογένεια, με παιδιά και με τόσες φασαρίες που με γονάτισαν
οι στενοχώριες της ζωής. Και τα θυμάμαι. Και του έλεγε διάφορα, τα παρασιωπώ, του έλεγε διάφορα για το Άγιον Όρος. Λοιπόν, και εμένα μου ήρθε ένα ζήλος να πάω κι εγώ εκεί που έλεγε αυτός. Και άλλη μια μέρα που ήρθε, γιατί ήταν γείτονας. Εγώ ήμουν σε ένα μπακάλικο, εργαζόμουν πάνω στο... Είναι ένας λόφος εκεί στον Πειραιά, το ξέχασα πώς το λένε. Στην οδόν Τσαμαδού, ψηλά. Λοιπόν, και του ξαναρώτησα, είναι καλά, του είπα, Μπαρμπαντώνη, εκεί πάνω που, παιδί μου, δεν μπορώ να σου οδηγηθώ. Τ' άκουσες την άλλη φορά που το έλεγα. Λοιπόν, και δεν μου είπε τίποτα, έφυγε. Εγώ το έβαλα μέσα στο μυαλό μου, το σκεπτόμουν να πάω να γίνω ερμήτης. Και αλλά πώς να φύγω που ήμουν μικρός και τα αφεντικό μου εκεί πέρα έπρεπε να πάρω λεφτά. Είναι ιστορία να σας τα διηγηθώ όλα αυτά. Πώς, ας πούμε, αναγκάστηκα να πω ότι η μητέρα μου είναι άρρωστη. Έμαθα από κάποιον όταν είχα κατέβει κάτω από τον μπακάλικο να πάω να πάρω διάφορα τρόφιμα. Και εκείνοι τα πίστεψαν και μου έδωσαν λεφτά για να πάω στη μητέρα μου. Εγώ επήρα τα λεφτά, επήγα μέχρι σε ενό σημείου, μέχρι τη Χαλκίδα και λυπήθηκα, φοβόμουν πού θα πάω και σκεπτόμουν τους γονείς μου ότι θα λυπηθούν και αναγκάστηκα να γυρίσω πίσω από τη λίμνη της Ευβοίας που πήγαινα πια για τα Άγιον Όρος. Γύρισα πίσω στον Πειραιά και είπα στα αφεντικά μου ότι έγινε καλά η μητέρα μου. Και με άρχισα πάλι τη δουλειά, αλλά την άρχισα έτσι όλο με προσευχή. Εργαζόμουν και μέσα μου προσευχόμουν, αλλά στενοχωριόμουν πώς θα επιτύχω να γίνω ασκητής, ερημίτης. Έτσι όταν γύρισα πάλι από τη μητέρα μου, όπως θα λέω, από τους γονείς μου, έκανα τις δουλειές όλες πάρα πολύ γρήγορα και σωστά, αλλά δεν μιλούσα και ήμουν όλο σκεπτικός και όλο προσευχή και μου βάζανε το μεσημέρι να φάω, έτρωγα μόνος μου, έτρωγα λίγο και έτσι με την νηστεία, με τις μετάνοιες που έκανα, με όλα αδυνάτησα. Και εκεί τα αφεντικά μου που με είδανε έτσι, με λέγανε Άγγελο. Λοιπόν, μου λένε, τι έχεις Άγγελε? Λέω, τίποτα. Μα σε βλέπουμε που είσαι σκεπτικός και αδυνάτησες πολύ, παιδί μου. Μήπως θέλεις να πας στους γονείς σου? Εμείς σε αγαπούμε και σε θέλουμε να είσαι εδώ. Αλλά αν θέλεις να πας στους γονείς σου, να σου δώσουμε λεφτά να πάρει τους ειδείς και να βρεις και κανένα καλό παιδί από εκεί πέρα σαν και σένα να μας το φέρει, να έχουμε δύο υπαλλήλους στο μαγαζί. Ναι, τους λέω, θέλω να πάω. Οπότε μου βάζουν διάφορα γλυκά, σοκολάτες, κάτι μπουκάλες με λικέρ, πίπερμαν και διάφορα και με πήρε το αφεντικό μου να με πάει να με βάλει στο τρένο να πάω για από τη Χαλκίδα. Του λέω εγώ, είχα δει ένα καράβι που έφευγε Χαλκίδα, Διψό, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Άγιον Όρος, Δάφνη. Ένα άλλο μέρος, Θάσο, δεν θυμάμαι πώς το έλεγε, Θάσο, Μυτιλίνη, ξέρω κι εγώ, Χίο, Μυτιλίνη, δεν τα θυμάμαι. Είχε μία γραμμή αυτό το καράβι, λεγότανε Αθήνε. Λοιπόν, λέω στο αφεντικό μου, του λέω, αφεντικό, θέλω να πάω με το καράβι, είναι πιο καλά, θα πάω. Λέω, με το καράβι, πού θα βγεις? Θα βγω το πρωί στη Χαλκίδα. Λοιπόν, με έβαλε μέσα στο καράβι, μου έκανε εισιτήριο, εκεί πέρα.
Έφυγε πια το καράβι, νύχτα, βράδυ ήτανε. Όλη τη νύχτα ταξιδεύομαι. Τη νύχτα φτάσαμε στη Χαλκίδα και σταμάτησε το καράβι εκεί και οι ναύτες φωνάζανε ποιος είναι για τη Χαλκίδα, ποιος είναι, είχαν ήδη το εισιτήριο που ήταν για τη Χαλκίδα, επιβάτης να έβγει. Φωνάζανε, εγώ είχα ριζώσει σε μια γωνιά και δεν μιλούσα καθόλου. Αυτοί δεν ξέρανε πως ήμουν εγώ, ποιος ήταν από τους επιβάτες που είχε το καράβι μέσα. Φωνάζανε, εγώ μιλιά, το καράβι έφυγε. Και όταν πήγαμε στη Ελλήψο, με έβρανε όταν ξετάζανε τα εισιτήρια. Μου λένε, για δεν βγήκες. Τους λέω, κοιμόμουν. Τώρα τι θα κάνεις. Τώρα τους λέω, θα φύγω για τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ναι, τώρα πρέπει να πληρώσει. Λέω, τώρα λίγα λεπτά έχω. Μου λένε, καλά. Με τραβήξαν έτσι χωρίς λεφτά. Είχα, τότε ήταν δεκάρες, πεντάρες τα λεφτά. Είχα εκεί πέρα καμιά δραχμή θα είχα όλα. Εν πάση περιπτώσει, μετά όταν βγήκαμε στο Βόλο, εγώ όλο σκεπτόμουν και είχα μελαγχολία και έκλαιγα, σκεπτόμουν ότι έφευγα για πάντα από τον κόσμο και οι γονείς μου θα με χάνανε και ήμουν πολύ στενοχωρημένος και μου ερχότανε να γυρίσω πίσω. Όταν βγήκαμε στο Βόλο, βγαίνω έξω και το καράβι έπειτα από μερικές ώρες έφυγε, ενώ φόρτωσε για τη Θεσσαλονίκη, ενώ εγώ έμεινα έξω. Πήγα πάνω σε ένα βουνό και κοιμήθηκα τη νύχτα εκεί και προσευχόμουν και έκλαιγα και είχα δηλαδή το σκοπό να γυρίσω πάλι. Είναι ιστορία μεγάλη, δεν μπορώ να σας τα πω. Λοιπόν, την άλλη μέρα γύρισα κάτω ύβρα καράβι πάλι που πήγαινε στην ίδια γραμμή. Μπήκα μέσα για το Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη δεν βγήκα έξω από το καράβι γιατί φοβόμουν μήπως μου τύχει τίποτα και δεν μπορέσω. Δηλαδή, να σας λέω με συντομία, είχα φύγει 3 φορές για να πάω στο Αγιονόρος και ο πειρασμός με γύριζε πίσω. Μια φορά είχα ξενυχτήσει στη Θεσσαλονίκη πάνω σε ένα βουνό, σε μια εκκλησία που πήγα στον Άγιο Δημήτριο πρώτα, προσκύνησα και έκλαιγα, γονάτισα εκεί πέρα και τον παρακαλούσα τον Άγιο να με βοηθήσει να πάω να γίνω ερημίτης. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Και μετά πήγα πάνω έξω, βγήκα σε έναν ελόγο και εκεί πέρα πάλι έβρα ένα εξοκλήσι και όλη τη νύχτα έκλαιγα και θυμόμουν που με είχε μάθει ο πατέρας μου την παράκληση της Παναγίας που λέει μη καταπιστέψει με ανθρωπίνη προστασία και έλεγα και επαναλάμβανα ένα κομμάτι που έλεγε μη μου παρήδεις την δέηση το συμφέρον πίσον και το έλεγα και το ξανά έλεγα στην Παναγία και έκλαιγα όλο αυτό μη μου παρήδεις την δέηση το συμφέρον πίσον. Έπεσα ζάρωσα εκεί πέρα τα μπρούμητα για να μην κρυώσει η πλάτη μου και κοιμήθηκα και το πρωί ξύπνησα, κατέβηκα κάτω στο αυτό και γύρισα πάλι για να πάω στην πατρίδα μου. Έφτασα μέχρι τη Χαλκίδα, είναι ιστορία. Πήγα πάλι στον Πειραιά, ξαναγύρισα πάλι και τώρα να πούμε για την τελευταία φορά που έφευγα έτσι με θετικό λογισμό ότι δεν θα ξαναβγω από το καράβι. Τότε λοιπόν
Ξέχασα να σας πω ότι εκείνα τα δώρα που με έδωσαν για να πάω στο σπίτι ήταν κάτι φαντάρι μέσα στο καράβι και μοίρασα τις σοκολάτες, μοίρασα τα μπουκάλια που είχαν τριαντάφυλλο και πίπερμαν και έτσι τα ξεφορτώθηκα. Εκείνοι απορούσαν πώς τους τα έδωσα, μικρούλης ήμουνα, τα πήρανε αυτοί. Λοιπόν, μετά μπήκα σε καράβι και τράβηξα κατευθείαν για τα Ιωνώρος. Λοιπόν, εκεί στη Θεσσαλονίκη ταξιδεύαμε με άλλους στον δρόμο και στη Θεσσαλονίκη ένας ήθελε να βγει έξω για να ψωνίσουμε, γιατί ήταν Σάββατο. Και το Σάββατο, επειδή ήταν εβραιοκρατούμενη η Θεσσαλονίκη τότε, την όριζαν οι Εβραίοι. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη ήταν νέκρα. Ούτε καράβια, ούτε ταξίδια, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, είχαμε φτάσει από το βράδυ με το πλοίο εκεί και εγώ έμεινα μέσα, φοβόμουν να έβγω έξω. Μήπως σπάσω το πόδι μου, μήπως ο διάβολος μου έβρει καμιά αυτή και δεν πάω για τον προορισμό μου, για τα Ιωνώρος. Όταν μικρούλης έφυγα για το Άγιον Όρος, πολλές ταλαιπωρίες υπέφερα. Πήγα ξαναγύρισα, πήγαινα μέχρι στη Θεσσαλονίκη και έκλαιγα και γύριζα πάλι. Και μια φορά λοιπόν που έβαλα πλώρη για το Άγιον Όρος, όταν πήγαμε από το Βόλο και ανοιχτήκαμε στο πέλαγος για τη Θεσσαλονίκη, εγώ καθόμουν σε ένα πάγκο από το αριστερό μέρος του καραβιού και κοίταζα το πέλαγος και έλεγα ένα ιρμό που με είχε μάθει ο πατέρας μου όταν γινόταν το ψυχοσάββατο που το έλεγε. Και ο ιρμός αυτός έλεγε «Του βίου την θάλασσαν υψουμένην καθορών, των πειρασμών το κλείδωνι, το ευδίο λιμέν σου προσδραμών, βοώσει ανάγαγε εξοράς την ζωήν μου πολυέλεε». Έλεγα «Θεέ μου η θάλασσα, η ζωή είναι μια θάλασσα φουρτουνιασμένη και σου ζητάω, όπως είμαι κι εγώ ταξιδιώτης αυτής της φουρτουνιασμένης θαλάσσης, να οικονομήσει η θεία σου πρόνοια, να πάω σε ένα λιμάνι, να ησυχάσει η ψυχή μου εκεί, στο λιμάνι που θα είσαι εσύ, η ειρήνη». Και τα έλεγα αυτά και έκλαιγα, διότι το αίσθημά μου ήταν βαθύ, ότι άφηνα τον κόσμο, δηλαδή άφηνα τους γονείς μου. Δεν με πείραζε για τον κόσμο. Δεν είχα έννοια εγώ για τον κόσμο. Μόνο τους γονείς. Ήμουν μικρός και μόνο τους γονείς θυμόμουν και λυπόμουν που άφηνα τους γονείς. Λοιπόν, και μετά μία κυρία, επειδή είχαν έρθει και μου είχαν ζητήσει εισιτήριο και δεν είχα και είδανε ότι είμαι το φτωχό παιδί, αλυτόπαιδο. Ήτανε μεσημέρι και τρώγανε στο κατάστρωμα την εποχή έτσι. Λοιπόν, είχαν βάλει οικογένειες και τρώγανε. Εγώ ήμουνα εκεί και κοίταζα τη θάλασσα. Και έρχεται μία κυρία και με τράβηξε από το ώμο και μου λέει, να, μου έφερε ένα κομμάτι ψωμί και πάνω στο κομμάτι ψωμί είχε τρία μάτια μαρίδες. Τρία μάτια. Και μου τα έδωσε, της λέω, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και έφυγε. Κάτι άλλες κυρίες που ήταν δίπλα, της λένε, μπράβο, πολύ καλά, εμείς δεν το σκεφτήκαμε. Τέτοια παιδιά δεν πρέπει να τα κοιτάζει κανείς, δεν φέρουν βοήθεια.
τους λέει, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε άνθρωποι. Είπε, εγώ Καημινούλης εχάρηκα που με περάσανε για αλυτόπεδο και εχάρηκα μέσα μου και λέω, όντως αλυτόπεδο είμαι. Έγινε αλήτης για την αγάπη του Χριστού. Χριστέ μου, σώσε με, οδήγησέ με. Έλεγα. Λοιπόν, και το θυμάμαι που έτσι κοίταζα και έλεγα ότι η θάλασσα, η ζωή είναι μια θάλασσα φουρτουνιασμένη. Θεέ μου, οικονόμησε να πάω σε ένα ήσυχο λιμάνι να ζήσω κοντά σου. Στο καράβι βαδίζοντας δια το Άγιον Όρος. Ήτανε Σάββατο απόγευμα, το βράδυ άρχισαν να έρχονται καλόγυροι να μπουνε στο καράβι για να πάνε στο Άγιον Όρος. Πρώτη φορά είδα μοναχούς με τα ράσα έτσι ασπρογέννηδες σεβασμίου και πρώτος ανέβηκε ένας. Τον ρώτησε κάποιος, του λέει, από πού είσαι γέροντα, πώς λέγεσαι. Ανανίας μοναχός από τη Σκήτη Κουτλουμουσιανή. Μετά δεύτερος, ένας γέρο ψηλός με μακριά γένια άσπρα και με τα δυσάκια του και αυτός, πολύ σεβασμίος. Εγώ ήμουνα στη σκάλα που ανεβαίνανε πάνω, μόλις πατούσανε στο καράβι. Ο γέρος, ο ψηλός με τα μακριά γένια, ήρθε εκεί δίπλα που ήμουνα εγώ και μου λέγει, πού πηγαίνεις παιδί μου. Του λέω, στο Άγιον Όρος γέροντα. Α, και τι πάει να κάνεις. Πάω να δουλέψω. Εκείνος κάθισε στον πάγο που ήταν κοντά μας και μου λέει, κάθισε. Κάθισε εκεί. Να σε πάρουμε, είμαι εγώ με τον αδελφό μου στην έρημο και έχουμε καλύβα ερημική και εκεί πέρα δοξάζομαι τον Χριστούλη μας. Να έρθεις κι εσύ παιδί μου. Εγώ τότε ήμουνα 12 χρονού και διαβάζοντας το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου απεφάσισα να τον μιμηθώ. Και έπηγα μόνο μου και τράβηξα ρωτώντας δια το Άγιον Όρος. Λοιπόν, μου λέγει ο γέροντας, τι βιβλία διαβάζεις. Δεν ξέρω πολλά γράμματα γέροντα, του λέω. Διαβάζω την Αποκάλυψη της Παναγίας, την Επιστολή του Χριστού, το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Έτσι να κάνουμε, μου λέγει, να έρθεις εκεί που είμαστε εμείς και ό,τι θέλεις θα σε πληρώσουμε. Και μπορεί να σε κάνουμε και καλόγερο. Μόλις άκουσα εγώ αυτή τη λέξη, εμεδίασα λίγο, εχαμογέλασα. Τότε αυτός μου λέγει, άκουσε παιδί μου να σου πω, όμως μη στενοχωρηθείς, ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει. Είσαι μικρούλης και απαγορεύεται στο Άγιον Όρος. Μικρά παιδιά απαγορεύονται και δεν θα σε αφήσουν να έβγεις έξω. Εγώ εσκυθρόπασε το πρόσωπό μου. Μη φοβάσαι, μου λέγει, μη στενοχωριέσαι. Λοιπόν, σε λίγη ώρα νέωκαν κι άλλοι πολύ καλόγεροι. Ταξιδεύαμε όλη τη νύχτα. Και το πρωί στις
10 με 11 η ώρα ήμασταν στη δάφνη του Αγίου Όρου με το καράβι. Όλοι οι καλόγεροι πήρανε τα ρυσάκια τους, τα ψώνια αυτούς που είχαν πάρει από τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτόν τον σκοπό είχαν πάει να ψωνίσουν διάφορα πράγματα για τα εργοχειρά τους. Και όλοι κατεβήκαμε τη σκάλα του πλοίου, μπήκαμε μέσα στη βάρκα, δεν μας έπιασε όλους. Εγώ μπήκα έτσι μαζί με τον γεροντά μου που τον προτίμησαν επειδή ήταν πνευματικός. Μπήκαμε από τους πρώτους. Φτάσαμε στη σκάλα της δάφνης. Βγήκε ο γεροντάς μου έξω, με έπιασε και βγήκα κι εγώ. Και ο γέροντας πήρε τα λυσάκια του να πάει να τα κουμπίσει πιο πέρα. Εκείνη τη στιγμή που έλειπε ο γέροντας, οι καλόγεροι είχαν βγει όλοι και έρχεται ένας ψηλός με άσπρες φουστανέλες και με κόκκινο πέσι και με βουτάει και με πετάει μέσα στη βάρκα που έφευγε για να πάει να φέρει άλλους καλογύρους. Μου λέει, πήγαινε γρήγορα να μπει στο καράβι, απαγορεύεται εδώ παιδί μου. Τάκου και με πέταξε μέσα στη βάρκα. Λοιπόν, η βάρκα άρχισε να φεύγει. Εγώ έκλαιγα. Τη στιγμή λοιπόν αυτή με βλέπει ο γέροντας, τρέχει, φωνάζει, σταματήστε μωρέ, γυρίστε το παιδί, είναι δικό μου. Λοιπόν, γύρισε και με τραβήξανε, βγήκα από τη βάρκα και του λέει ο ψηλός, ο λεγότανε Σιρδάρης, ήτανε ο φύλακας του Αγίου, τότε οι φύλακες ήσαν εντυμμένοι με φουστανέλες άσπρες και με κόκκινο πέσι, με μαύρη φούντα, λεβέντιδες. Αυτοί ήταν οι φύλακες του Αγίου και παντού παρίστανται σε όλες τις τελετές. Λοιπόν, του λέει τώρα ο φύλακας, ο Σιρδάρης, ο φουστανελάς, γέροντα, το παιδί απαγορεύεται να το πάρεις μαζί σου. Του λέει ο γέροντας, εγώ του λέει παιδί μου θα το πάρω. Ναι, αλλά εγώ τι θα γίνω που θα σου επιτρέψω να πάρεις το παιδί. Θα τιμωρηθώ. Όχι, του λέει, ό,τι σου τύχει σε μένα, ναι, θα καταφύγεις και εγώ θα μιλήσω σαν γέροντας που είμαι να μην σε τιμωρήσουνε. Θέλω να πω με αυτό, από εκεί και πέρα έχω πολλά θάματα να διηγηθώ που έκανε ο Θεός σε μένα τον ταπεινό, το χέρι του ολοφάνερο που με προστάτευε παντού. Θέλω να πω ότι και αυτό ήκανε το χέρι του Θεού σε μένα, να πέσω στα χέρια ενός γέροντος Αγίου Πνευματικού που αυτός θα με προστάτευε. Ο Θεός τον είχε στείλει και αυτός ο γέροντας με έσωσε. Έγινε ένα μεγάλο θαύμα και γι' αυτό σας το διηγούμε, να δείτε πως ο Θεός σώζει στις δυσκολίες του τον άνθρωπο. Πολύ ωραίο είναι το που θα σας πω. Εκεί λοιπόν που επήγαινα, μόλις άρχισα να ξεπερνάω το αυλάκι και έκανα προς τα πάνω μία ανωφέρεια, ήτανε πάρα πολλά εντόνια σε αυτή την καναλιά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σήμερα. Μόλις έστειπλα για την κερασά, πήγα λίγο πιο πάνω και όλη η καναλιά κάτω αιδόνια, τα άκουγα όλα και έλεγα το Κύριε Ιησού Χριστέ, πράγμα που δεν το ήξερα και πράγμα που πιστεύω ότι ίσως οι άλλοι πατέρες δεν θα το είχαν ή ίσως το είχαν ορισμένοι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εκεί πέρα είδα ένα εντονάκι που ήταν στον δρόμο από πάνω σε ένα δέντρο το οποίο μπορεί να υπάρχει και σήμερα. Πιάναμε κουτάλες από αυτό και το ξύλο του ήταν λίγο κοκκινοπό. Το λέγαμε οστρέα. Είδα ένα εντονάκι που κελαϊνούσε. Πω πω πω, Παναγίτσα μου. Και πήγα και κάθε είχε γλυφθεί σε ένας βράχος και
Και μια μέρα περνούσα με τον κύριο Ντάντον, είχε μεριάσει από το δεξιά του δρόμου και κάθισα εκεί στον βράχο και σε 3 μέτρα απόσταση το Αντωνάκι γελαϊδούσε. Και κάθισα που λες και έλεγα το κύριε σου Χριστέ και κάτι λαρυγισμός εδώ κάτω, εδώ, να. Με φούσκωνε ο λαρυγκάς του, έτσι πετιότανε πέρα. Να δείτε αυτό το πουλάκι το μικροσκοπικό και να κάνει πίσω τα τσερά του και να την τώνετε με όλη τη δύναμη που είχε, με όλη τη δύναμη να βγάζει αυτούς τους ωραίους τόνους, αυτή την ωραία φωνή και να φουσκώνει ολόκληρο εδώ που κάτω. Παιδιά, μην με παραξηγήσετε. Αν θέλετε, ακούστε τα, και όχι να τα ακούσετε, αλλά και να τα θυμώσετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, αν παρατηρήσετε να το δείτε, θα ήθελα και έτσι όπως σας το λέω. Λοιπόν, και εγώ είπα ότι μου ήρθανε τα δάκρυα. Και την άλλη μέρα δεν είχα δάκρυα εκείνα που απέκτησα από το γεροδημά, αλλά εκείνη την μέρα που κάθισα εκεί και είδα το Αϊδόνι, μου ήρθανε τα δάκρυα και έλεγα το Κύριε Ιησού Χριστέ. Το Αϊδονάκι κελάιδισε, κελάιδισε. Και μετά έφυγε μόνο του. Και έφυγα κι εγώ και ακούγοντας τα άλλα Αϊδόνια, τι να σας πω, ποιος μπορεί να γράψει, κανένας για τώρα που τα λέω, δεν ξέρω αν τα λέω όπως πρέπει, δεν τα λέω. Δεν τα λέω όπως τα είδα και όπως τα αισθάνθηκα και όπως τα σκέφτηκα. Είπα το μυστήριο. Γιατί αυτό το πουλάκι, το Αντωνάκι έβγαλε αυτούς τους λαρυγισμούς. Γιατί έψαλε αυτά το ωραίο άνθρωπο. Γιατί να ξελαρυγίζεται, γιατί, ποιος ο σκοπός. Μόνος μου, φιλοσοφούσα μόνος μου. Ήταν φιλοσοφία. Δηλαδή αυτό δεν το είχα. Τα απέκτησα μετά από εκείνο εκεί του γερόνυμα. Γιατί. Και να δείτε πού έφτασα. Τόσο πολύ πηγαίνοντας πάνω και μέσα στο μυαλό μου ήρθε ότι πρέπει να φύγω. Ότι πρέπει να χαθώ. Πρέπει να μην υπάρχω. Είπα, γιατί αυτό εκεί πέρα έχει κόσμο μπροστά του. Ξέρει ότι το ακούγα εγώ. Μπορεί επιτέλους εμένα με είδε. Αλλά εκείνα μέσα στο λόγο, στη ρεματιά που ήταν και τη νύχτα και την ημέρα και το βράδυ και το πρωί νύχτα. Ποιος τ' άκουγε που ξελαρυγιόντουσαν όλα και γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα και γιατί πήγανε σε τέτοια κρυφά μέρη και σπάζανε το λαρυγά τους. Τα πέρασα ότι όλα αυτά ήταν του Θεού άγγελοι, δηλαδή πουλάκια που δοξάζανε το Θεό, τον πλάστη των απάντων. Και δεν τα ακούγε κανείς. Κρυμπόντουσαν να μην τα ακούει και κανείς, δεν τα ενδιέφερε να τα ακούνε. Αλλά τα ενδιέφερε μέσα στη μοναξιά, μέσα στην ησυχία, μέσα στην ερημιά, μέσα στη σιωπή. Τα ενδιέφερε να τα ακούει ποιος, ο πλάστης των απάντων, αυτός που τους έδωσε πνοή και ζωή. Μα θα πεις, είχανε μυαλό. Δεν ξέρω αν είχανε μυαλό, αν είχανε λογική, αν είχανε σκέψη, αν το έκαναν με αυτό το πράγμα συνειδητά ή ασυνείδητα ή που να πω, δεν ξέρω γιατί είναι πουλάκια. Μπορεί και αυτά στη ζωή να έχουν. Και μετά να μην υπάρχουν όπως λέει η γραφή, δεν πρέπει εμείς να σκεφτόμαστε διαφορετικά από ό,τι το λέει η γραφή. Όμως το μεγάλο που μου γεννήθηκε ότι πρέπει να φύγω. Και έλεγα, δεν έχω μάθει να κάνω εργοσιό. Δεν ήξερα. Ήξερα όλα, δεν ήξερα να κάνω τα πιο καλά. Να πούμε, δηλαδή αν πούμε πως ήταν ένας άνθρωπος, ένας Άγιος, μπορεί να τα ήξερα όλα και να μην ήξερα να φτιάξω το πρόσωπο. Γιατί, διότι δεν μου το διδάξανε. Γιατί δεν μου το διδάξανε, ίσως δεν είχαν υπόψη τους μήπως πήγω.
Μα θα πείτε στην Πεντάκη που να πήγαινε. Όμως αυτοί μπορεί να είδαν την ευλαμπιά μου ή δεν ξέρω πώς το εξήγησαν και για να μην πλανεθώ δεν με είχαν μάθει να τελειώνω ένα εργόκυρο. Μου ήρθε λοιπόν αυτό το πράγμα και ότι η έννοια η μεγάλη που του είχατε αν ιδιωτελώς χωρίς καινοδοξία, χωρίς εγωισμό, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς να είσαι ψάλτης μέσα στην εκκλησία, να έχεις φωνή αγγελική και να ψάλεις το Θεό χωρίς να ξέρεις ότι τόσες ψυχές σε έχουν. Γίνεται, είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό πολλοί ψάλτες και μάλιστα κατά κανόνα όλοι οι καλοί ψάλτες έχουν μεγάλο εγωισμό. Το λέω εγώ, δεν είναι όλοι. Από εκεί μου γεννήθηκε αυτό το ανιδιοτελές. Κι αν ψάρεις ωραία και σε ακούσει ο γεροντάς σου, κι αν διαβάσεις ωραία, τίποτα δεν είναι, το μέχρι ταπείνωση. Αλλά λέμε, το ανθρεπνές, το τέλειο, το έκαναν μερικοί και χάθηκαν μες στην έρημο. Δεν ήθελαν καθόλου ούτε κόσμο, ούτε τίποτα. Αναλύοντο σε λατρεία προς το Θεό και προς προσευχόμενο, γιατί όλοι θα δείτε προσήκοντο για την Εκκλησία. Κανένας δεν ήταν να λέει εγώ να σώσω την ψυχή μου και αν γίνει κομμάτια ο κόσμος. Όλοι έκοπτον το πρώτα για τον κόσμο, για την Εκκλησία και μετά και για τον εαυτό τους. Συγχωράτε με, το έχω καταλάβει ότι έτσι ήταν. Λοιπόν, και μου μπήκε αυτή η ιδέα και πήρα τα πράγματα που μου είχαν πει, γύρισα και όλο αυτό μου είχε καρφωθεί. Το Αιδονιού το πράγμα, τον Αιδονιού είναι ο σκοπός, ο τρόπος, ο σκοπός. Δηλαδή, τι σκοπός υπήρχε για να μέσα στην ερμηνεία να ξελαργίζονται. Ο σκοπός ήταν η λατρεία, η υμνοδία των ψάσιμων τους στον Δημιουργό τους και δοξολογία στο Θεό. Και εάν λοιπόν μια ψυχή πάει στην έρημο και λατρεύει στο Θεό εν σιωπή, πώς να το πούμε, χαμένος πια από τον κόσμο και από την κοινωνία, θα έβλεπα ότι ήταν πάρα πολύ τέλειο πράγμα. Όμως σας λέω ότι το κλωβολογήθηκα. Ο γέροντας εμιλίασε, μου λέει πλανέστηκε, του λέει. Αντάμ το μυαλό σου γιατί θα σου κόψουνε την προσευχή αυτά τα πράγματα, μου λέει. Και είχα ένα καλό, πολύ μεγάλο καλό. Ό,τι ξομολογόμουν στον γέροντά μου, το ξεσύρωσα. Που έφευγε εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρω, ήταν η προσευχή του γέροντα. Δεν έχω κατορθώσει αυτό που επιθυμώ. Έτσι δεν έχω κατορθώσει να αγαπήσω τόσο πολύ τον Χριστό, να τον λαχταρίσει η ψυχή μου, που έτσι το θέλω και έτσι το ζητάω, αλλά αισθάνομαι ότι είμαι πολύ πίσω. Έτσι το αισθάνομαι, αλλά δεν αποθαλύνομαι, γιατί παρόλο που αισθάνομαι έτσι αδύναμος και που δεν έχω κατορθώσει αυτό που ποθώ, εν τούτης δεν απελπίζομαι, με παρηγορεί ότι τουλάχιστον δεν πάω από το να προσπαθώ. Ας πούμε, δεν αποθαρρύνομαι επειδή βλέπω αυτό το πράγμα σε μένα, ναι. Βλέπω ότι παρόλο που δεν μπορώ να κατορθώσω αυτό που επιθυμώ, προσπαθώ, διαρκώς το θέλω και όμως δεν μπορώ. Σαν λίγο να καταλαβαίνω, μα δεν είναι αυτό που πρέπει θέλω. Κάνε προσευχή και για μένα. Και το θέμα είναι ότι αυτό είναι. Εγώ λέγω, δεν μπορώ να αγαπήσω τον Χριστό αν ο Χριστός δεν εγγύψει στην ψυχή μου
να με αγαπήσει ο ίδιος και δεν μπορεί ο Χριστός να με αγαπήσει εάν η ψυχή μου δεν έχει κάτι που θα τον τραβήξει για να με αγαπήσει, διότι αυτό μου λείπει ίσως. Και παρακαλώ το Θεό και λέω, πολύ αδυναμωσή με Χριστέ μου, μόνο εσύ θα κατορθώσεις με τη χάρη σου να με κάνεις έτσι και να μ' αξιώσεις σαν τον Απόστολο Παύλο που χαιρότανε και καθότανε να το λέγει, ζω δε ουκέτσι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν υπάρχει για τους χριστιανούς, για τους ανθρώπους του Θεού, δεν υπάρχει απόσταση. Μπορείς να είσαι μαζί του και να τον μιλάς και να μιλάτε στο Θεό μαζί. Υπάρχουν και άλλα μυστικά, ότι οι χριστιανοί δεν χωρίζουν, ενώνονται έστω κι αν είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Κύριος, υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος διδιάσω, πάντες ένες μεν, η ναώσιν εν, καθώς και εμείς ένες μεν, Πάτερ, έλεγε ο Χριστός στον Πατέρα Του.